Από τι ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε με τα σίδερα? Από Δευτέρα Δημοτικού, πολύ μικρός. Μας πήρε εμένα και τον αδερφό μου, ο πατέρας μου, και μας έμαθε την τέχνη. Είναι βαριά δουλειά. Και ειδικά άμα δουλεύεις στο καμίνι και με τον καύσωνα, είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Εκτός από τις θερμοκρασίες, τι άλλο κάνει δύσκολη τη δουλειά σας? Να χτυπάς απάνω στο αμόνι το σίδερο, να το φέρεις εκεί που θέλεις. Υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν το καμίνι σήμερα? Δεν το γνωρίζω, και άμα έχει θα έχει κανένα δυο στα χωριά μου υπάρχουν. Και μεγάλη ανθρώπινη. Και εγώ 60 χρόνια, γι' αυτό το επάγγελμα θα σβήσει. Δεν θα υπάρχει άλλο να το ακολουθήσει. Ένα έργο που έκανα μια δουλειά στο πέραμα πρώην ηλιοτρεβείο Βουγιατζή. Έκανα ό,τι είχε σχέση με καμίνι, το έκανα εγώ. Με δεσέδες, τα πάντα. Μια δουλειά στο Μόλιβο που έκανα πυρσούς, όπως είχαν τα κάστρα και ανάβανε, χειροποίητοι πυρσούς. Μία σιδεριά, όπως είναι τα κάστρα τα παλιά που κατεβαίνανε, χειροποίητη με πυρτσίνια δικά μου, πυρτσινωμένα με λάμες. Δεν έρχεται τώρα ο νέος να κάτσει δίπλα μου και να το μάθω. Η αρχή πώς ανάβει το καμίνι. Γιατί πρώτα πρέπει να μάθεις το καμίνι πώς θα το ανάψεις. Η πρώτη τέχνη. Και μετά θα υπολογίσεις το σίδερο, τι θερμοκρασία θα πιάσει να το βγάλεις, να το δουλέψεις. Άμα το αφήσεις μέσα σε πολλή ώρα, το έκαψες. Το έχασες το σίδερο. Τα βασικά εργαλεία του σιδερά είναι, σιδερά μιλάμε έτσι, το καμίνι, το αμόνι και τα σφυριά, τα ανάλογα σφυριά που υπάρχουν. Είναι με τεσσέρις παραδοσιακός, χειροποίητος. Αυτός μπαίνει απ' στην πόρτα. Μπαίνουν τα καρφιά εδώ, τα τσιγκάνικα, θα χτυπηθεί στο καμίνι να γίνει όλο σημάδια, να μην μείνει ετσίσιος, και του προτιμάει ο άλλος. Έρχεται ο πελάτης και λέει, θέλω να με κάνεις δυο φυγκίτες αυτούς. Και τον παίρνω και απάνω εκεί βγάζω το στάμπο. Αυτά τώρα που μπαίνουν? Σε πόρτες ξύλινες, παλιές πόρτες ξύλινες, μπαίνουν από όξο και μέσα είναι το κανατάκι που ανοίγει. Μέσα στο χώρο αυτό έχει αντίκες, έχει πράγματα 100-200 χρονών. Αυτό είναι πρέσβο που έχουν το σαπούνι. Βάζω εδώ την πάστα. Έχει την στραγίδα από κάτω. Τι όνομα θέλει το σαπούνι. Το πατούσε. Μετά το σήκωνε. Και είναι το σαπουνάκι. Αυτό εδώ είναι που σπούσε τον πάγο της κολόνες για τα ψάρια. Θυμούσε τον πάγο της κολόνες. Βάζε τον πάγο μέσα την κολόνα, τη σπούσε και έβγαινε από εδώ. Ο τόρνος είναι πολύ παλιός, μην το βλέπεις που είναι με το ρεύμα. Το βάλαν το ρεύμα. Ήταν όπως είναι οι μηχανές ιεραπτικές. Γιατί η βάση κάνανε έτσι το πουδάρι που σράβανε και τορνίρανε τα σίδερα. Αυτός εδώ είναι κλίβανος. Που είχαν οι χειρούργοι, βάζανε μέσα τα εργαλεία τους μετά την εγχείρηση. Από κάτω είναι η καζιέρα και τα έβραζε. Έχω το μερολόγιο της Μυτιλίνης, το 25, δεν θυμάμαι καλά, το 25 το έχω κάτω στο γραφείο και έχει, να τα πω, έχει το λωτρό κάτω, εδώ, που είναι στη θάλασσα, που δούλευε και έχει μέσα εργαλεία που κάνανε γυμναστική. Το έχει μέσα στο μερολόγιο. Δε εδώ που ήταν παλιά το ΣΤΕΠ, ήταν κλινική. Και δείχνει πού θα ανακάλυψε αυτό, που είναι τέτοιο. Και δείχνει που κάνανε εγχείρηση μέσα στο, εδώ στο ΣΤΕΠ και δίπλα είναι ο κλίβανος. Η πρώτη μηχανή του, που ήρθε του καφέ, που ξύνανε του καφέ. Γιατί είναι πρώτη, γιατί πίσω η κίνηση είναι με πλατιά λουριά. Είναι πρώτη. Αυτά είναι παλωμένα. Αυτή είναι η δόνη στραγαλιέρα. Αυτή είναι η έψινα στραγάλια. Μπαίνει από εδώ το φλόγιδρο, έβαζε τα στραγαλάκια μέσα. Του γερνούσες. Τα ρηπίθια και θα κάνει στραγάλια. Αυτά εδώ τα δύο, τα τρία, είναι υπάριο. Υπάριο θα πει
από τους μηχανές νερού. Πέραν ένα ατμό και δουλεύαν τα έμβολα και βγάζαν νερό. Είναι τυπογραφικό. Αυτό που το χρονολογείτε. Αυτό δεν ξέρω τώρα, να είναι του 35, του 40. Ένα μηχανάκι, φλουρέτα. Αυτά τι εποχή κυκλοφορούσαν. Έμπλατα του 60-62. Αυτά είναι ψυγεία πάγου. Αυτά πότε τα χρησιμοποιούσαν και ποιοι. Εγώ τα πρόλαβα. Πρόλαβα και αυτό που πούλησε τον πάγο. Με το κάρο. Περνούσε από τις δουλειές μας, ο παγός, και βγαίνουν όξο οι γριούλες, οι γυναίκες, να πούμε, με την πουδιά, και είχαμε μια πριώνα. Και έλεγα να κόψω μου 2 δραχμές. Α, ψερικά σίγουρα, θυμάμαι, 2 δραχμές πάγω και έπιανα τόσο, χράτσα κρούτσα, να πούμε, του άντρα στην πουδιά, ανοίγα το καπάκι, το βάζαμε στο ψυγείο και είχαν από εδώ κρύο νεράκι και από εδώ βάζανε τα τρόφιμα μέσα, με σκάρα. Εδώ είναι μια κυβδοκή μηχανή. Δουλεύει. Αν τη βάλω στην πρίζα, δουλεύει. Δίγει φακό σε όλα, αλλά πήγα να τη βάλω να τη δουλέψω και με δείχνει ανάποδα. Το ποδάρι απάνω, το κεφάλι κάτω. Όλους τους ανθρώπους. Τη γύρισα, ξαναγύρισα, ξανά ανάποδα. Θύμωσα και εγώ, λέω, άντε πας ο τόπος. Χρησιμοποιούσαν παλιά ψωμάδες. Βάζαν μέσα το ψωμί και βάζαν το πανί, βάζαν το ψωμί φούσκο και βάζαν μέσα στο φούρνο, το ασπιδαξίλα. Τι λέγανε πινακουτές. Κορνί που λέμε. Μπρούζινος κορνός. Ήταν σε παλιές δεξαμενές. Είδες. Λαδοτήρι. Τι έκανε αυτό. Είναι από μηχανή παλιά. Δεν ξέρω από τι μάρκα μηχανή είναι. Γύριζε τη μανιαβέλα από εδώ και λάδωνε ό,τι έχει κίνηση πάση μηχανή. Όπως και αυτό. Τι είναι εδώ η πηξίδα. Και αυτή η πηξίδα. Αυτή τη χρησιμοποιούσαν στα πλοία. Στα πλοία. Αυτό είναι καπάκι που βαρέλει ενωπνεύματος. Θεσσαλονίκη. Μου κάτω γραβόλος.